και κύριοι, καλησπέρα σας. Συμπληρώνονται φέτος 46 χρόνια από τη διοργάνωση του διαγωνισμού Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής εδώ στην Αγία Παρασκευή, στο Καλονέρι, στα Λαγκάδια Γορτινίας, στην Αρκαδία. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής αποτελεί μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά για τον τόπο μας και ένα πολιτιστικό γεγονός που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Αρκαδίας, του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γεώργιος Παπαελίου, του ΚΙΝΑΛ, ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο κύριος Ευάγγελος Γιανακούρας. Ο Περιφερειακός Σύμβολος, κύριος Ιωάννης Κατσίρης. Εκ μέρους του Δημάρχου Ηλίου παρευρίσκεται ο κύριος Γιάννης Βέργος, Δημοτικός Σύμβουλος. Εκ μέρους του Δημάρχου, του κυρίου Νίκου Ζενέτου, που είναι από τις λίγες φορές που δεν μας έχει έρθει. Ευχαριστούμε την Αρκαδική Τηλεόραση, την ΕΡΤ Τρίπολης, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης, μας έφτιαξε και το διαφημιστικό σποτάκι, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Αρκάδια 938 και Αρκάδια Σποτ, επίσης την ΕΡΤ Πύργου, την εφημερίδα, καθώς και όλα τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα από όλη την Πελοπόννησο που δημοσιεύουν τα δελτία τύπου και προβάλλουν τη διοργάνωση. Γιατί, αλλά μέχρι στιγμής δεν τον βλέπω. Και σε αυτό το σημείο να καλέσω τον Δήμαρχο Γορτινίας, τον κύριο Γιάννη Γιαννόπουλο, για να σας καλωσορίσει, να σας χαιρετήσει. Κυρίες και κύριοι, για άλλη μια χρονιά έχουμε τη χαρά να σας έχουμε μαζί μας σε αυτόν τον εμβληματικό και σημαντικό χώρο, ο οποίος είχε έτσι κι αλλιώς από τα παλιά τα χρόνια λόγω της Αγίας Παρασκευής ήταν ένα σημείο συνάντησης και ένα σημείο που διαδραματιζόταν κάθε χρόνο η μεγάλη εμποροπανήγυρη στην περιοχή. Από το 1973 όμως, χάρη στον Χρήστο Νικήτα Στρατολά, και ανανεώνουμε μία εκδήλωση η οποία έχει εμβληματικό, συμβολικό αλλά και πραγματικό χαρακτήρα για τη Γορτινία και την ευρύτερη περιοχή. Τραγούδι και τραγούδι γενικά και Αρκαδία είναι ταυτόσιμες ιδέες, ταυτόσιμες λέξεις. Γιατί εδώ στην Αρκαδία, από αρχαιοτά των χρόνων, η μουσική και ο χορός και το τραγούδι ήταν ένα απόσταστο στοιχείο των κατοίκων. Γι' αυτό άλλωστε, αν προσέξουμε και από τη μυθολογία ακόμα, γιόρταζαν, είχαν το Θεό Πάνα εδώ, που ο Παν είχε και αυτός όργανο τη Σύγκριγκα.
συνέντευξη αργότερα. Και τώρα καλώ την κυρία Άννα Ανδρουτσοπούλου για την παρουσίαση του προγράμματος, του κυρίως προγράμματος. Είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου των Ενατική Λαγκαδινών, η κυρία Άννα Ανδρουτσοπούλου, με τον όμορφο λόγο της, μαζί με τα ταλέντα εδώ της παραδοσιακής μας μουσικής και μαζί με την ορχήστρα, θα μας ταξιδέψουν όμορφα, πιστεύω, απόψε. Καλή διασκέψη. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα μπροστά σας για να παρουσιάσω τη γιορτή του Δημοτικού Τραγουδιού. Και σαν γορτίνια, αλλά και σαν αντιπρόεδρος του Συνδέσμου των Ενατική Λαγκαδινών. Γιατί ο δημιουργός του θεσμού αυτού, ο αείμνηστος Χρήστος Στρατολάτης, υπήρξε γραμματέας του Συνδέσμου μας. Ο Σύνδεσμος πίστεψε στο όραμά του και το στήριξε και το στηρίζει.
Oh,
στάση στο χώρο. Τρία κάστρα σου χαρίζω. Τι πολύ και το ελένιο. Συρρητοκία μου το χώρο. Με την Κωνσταντινούπολη όλο, όλο της το χρυσάφι. Μεσόνα
Καλησπέρα σας και από εμάς. Και εγώ να συγχαρώ τους διοργανωτές, τον κύριο Δήμαρχο, ασφαλώς την κυρία Διαμαντοπούλου, αυτούς που πρωτοστάτησαν στη συνέχιση του σπουδαίου αυτού διαγωνισμού για 46η συνεχή χρονιά. Και για να μην καθυστερώ άλλο, επειδή έχει περάσει και η ώρα, προχωρώ στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Κατά τη σειρά η οποία έχει εκτεθεί στην ανακοίνωση του διαγωνισμού. Ξεκινούμε λοιπόν από την καλύτερη ερμηνεία δημοτικού τραγουδιού για νέους έως 18 ετών. Και φυσικά πάω κατά σειρά από τα τελευταία βραβεία προς τα πρώτα, ως ήθιστε. Δεύτερο βραβείο για νέους έως 18 ετών απονέμεται στον Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο.